Λοιπόν, είναι Τρίτη, 14 του Φεβράρι. Ξέρετε ότι γυρίζουμε το πριν, τέλος πάντων. Και θα κόμουν είναι ένα anti-Valentine's. Αριστοτρίτη. Γι' αυτό εγώ έβαλα τα γαλάζια σκουλαρίνκια. Το οποίο τώρα που τα βλέπω είναι πολύ αριστονίκη style. Είναι λίγο. Πανηγυριώτικα. Μου τα φέρω στην άκρη. Εμπολάρετε σκουλαρίνκια, γιατί λέω ότι είναι πανηγυριώτικα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα πανηγυριώτικα. Και εμένα. Είναι τέλεια. Είναι υπερπαραγωγή, αυτό εννοώ. Και είναι και το πιο ωραίο χρώμα που υπάρχει στον κόσμο. Το χρώμα που της αρέσει αυτό. Έκανα σου δώρο κάτι σκουλαρίνκια. Έκανα μια φορά. Έτσι χρώμα. Φορείς τα. Ναι, εσύ. Φορώ τα. Όταν δεν πάω. Στους γάμους που τα φορείς. Ναι, που πάω μια φορά το. Νομίζω επαντρέψαμε τους ούρλους. Αν μας ενέλεγε. Ας μείνει και κανένας επαντρέψης. Ανύφευτος και επάντρευτος. Είναι που θες να πούμε σήμερα. Τι να πούμε. Εσύ ποια είναι η γνώμη σου για την μέρα αυτή? Ότι είναι αν έχεις βιβλιοπωλείο, αν έχεις αυθοπωλείο, αν έχεις βιβλιοπωλείο που πουλάς κάρτες, ξέρω εγώ. Αν έχεις μπουλουκοπωλείο, με τα μπουλουκούθια, για αρκουδάκια. Να έχεις αρκουδοπωλείο. Λουτρινοπωλείο. Λουτρινοπωλείο. Να σου πω, είναι μια γιορτή η οποία δεν είναι παραδοσιακή, αλλά δεν είμαστε και παραδοσιακοί για να πούμε την αλήθεια. Εμένα με ενοχλεί αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να γιορτάζουμε τη μέρα της γυναίκας, τη μέρα του Βαλεντίνου, τη μέρα του παιδιού και να μην είναι κάθε μέρα μια μέρα ερωτική, μια μέρα αγαπητική, μια μέρα που κάθε μέρα οι γυναίκες να βρίσκονται στη θέση που τους αρμόζει, που τους αξίζει, τα παιδιά κλπ. Δηλαδή, έχω κάτι με τις παγκόσμιες μέρες και δεν τις γιορτάζω κιόλας. Εδώ δεν γιορτάζω το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Δεν γιορτάζω, κατάλαβες, ενώ ξέρεις ότι έχω κάτι με τις γιορτές. Ναι. Έχω κάτι. Έχω σαν εσωτερική αντίδραση στο ότι πρέπει να γιορτάσουμε αυτή την ημέρα. Και εμένα με νευριάζει γενικότερα αυτόν το λουλουδικό, το καρδουλού, όλες αυτές οι καρδούλες που κρέμονται και όλα αυτή η εμπορευματοποίηση. Νομίζω ότι είχε ένα νόημα αυτή η ημέρα, sorry που σε διακόπτω πάλι, όταν ήταν παλιά, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 70, του 60, του 80, του 90, που οι high school sweethearts, τα παιδιά που ερωτεύονταν τους συμμαθητές του στο γυμνάσιο, ήταν μια ευκαιρία αυτή η μέρα να το αποδείξουν, να εκφράσουν τον ερωτά τους. Τώρα πρέπει να έχεις ερώτα για να έκφρασεις. Εντάξει, αλλά νομίζω είναι και για παροχημένο, για ηλικίες πιο μικρές, νομίζω. Ναι. Πάντως, τα δεκαετία του 90 ήταν στο φόρτε της ο Άγιο Βαλεντινισμός. Ναι. Εντάξει, την έχουν διατηρήσει και όλες αυτές οι γιορτές προφανώς συντηρούνται για εμπορευματικούς λόγους, για να κινηθεί η αγορά, για να τέλος πάντων να υπάρχει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε ένα πράγμα. Ναι, όμως οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε σχέσεις που είναι μη ικανοποιητικές. Οι άνθρωποι οι οποίοι περνούν φάσεις μοναξιάς. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χωρίσει. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι σε αυτό το πολύ ρομαντικό και πολύ exhilarating, στα αγγλικά, πολύ ανεβαστικό πνεύμα, ενθουσιώδες της γιορτής του έρωτος, ενοχλούνται αυτές τις μέρες. Ναι, ενοχλούνται ακριβώς γιατί υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός που προβάλλεται συνέχεια και είναι σαν λίγο να έρχεται σε αντίθεση με τον εσωτερικό του κόσμο. Και επίσης αυτός ο ενθουσιασμός δεν χρειάζεται να γίνεται αντικείμενο προβολής. Δηλαδή αν εσύ νιώθεις χαρούμενος για κάποιον άνθρωπο, νιώθεις ερωτευμένος με κάποιον άνθρωπο, θέλεις να περάσεις το χρόνο σου μαζί του, δεν χρειάζεται να το προβάλλεις. Να μην το ποστάρω στο Instagram, να μην το ποστάρω στο TikTok. Όχι. Να μην το ποστάρω πουθενά. Πουθενά. Μα γιατί? Γιατί? Επίσης, σημαίνει ότι είναι άλλος ο λόγος που θέλεις να το ποστάρεις και όχι ο πραγματικός λόγος. Σου πω κάτι. Θυμάσαι που ήρθε η Κυριακή τις γιορτές και έκανε μπάρτι τις 30 του Δεκέμβρη? Να θυμάμαι. Λοιπόν, είχε πολύ κόσμο. Μου είπε 40 άτομα, αλλά εγώ είμαι σίγουρη που ήταν 60. Κόβω το κεφάλι. Γιατί η ώρα 3.30 το πρωί που ήρθαμε το Λάκελον πίσω, είχε ήδη 20. Πού ήσουν να σε στρίψει με το πρωί? Πήρα το Λάκελον και πήγαμε βόλτες. Α, μάλιστα. Ναι, πήγα και φάγαμε το φίλο μου τον πρόεδρο μου. Όχι ρε, 1.30 το πρωί μου ήρθα. Το πάρτι ήταν 8, 1.30 ψέματα. Πήγαμε για καφέ, μετά για ποτό, ξέρω εγώ. Γυρίσατε όλα τα. Περπατήσαμε στη Λίδρα, έτσι ξέρεις, για να μην είμαι εδώ. Να βλέπεις τι γίνεται.
να είμαι μες στα πόδια των παιδιών μου, διασκέδαζαν. Okay. Λοιπόν, την επομένη μου λέει η Κυριακή, ο η ώρα μια μισή το πρωί μου 7, μετά έφυγα σιγά σιγά και ήμουν δύο φίλες της που τις φιλοξενήσαμε το βράδυ που ήρθαν από Πάφο και γυρίζει η Κυριακή και μου λέει, μάμα, επεράσαμε τόσο ωραία που δεν βγάλαμε ούτε μια φωτογραφία, δεν ανεβάσαμε ούτε ένα story. Και αυτή είναι η ουσία του να είσαι πραγματικά καλά. Όταν είσαι πραγματικά καλά, δεν νιώθεις καμία ανάγκη να το διαφημίσεις στα social media. Οπότε όταν βλέπετε stories, ιστορίες στο Facebook, στο Instagram, ως και στο Twitter έχει stories, έλεος. Έλεος τώρα δεν είναι το καλό που λες. Θα το λέω τώρα, σας το έχω εξηγήσει. Πηγαίνετε στο έκτακτο της προηγούμενης στιγμής να δείτε τι σημαίνει. Λοιπόν, όταν βλέπεις ανθρώπους να διαφημίζουν την ευτυχία τους, πολύ πιθανόν να βαριούνται, να έχουν αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη Τρίτη, ένα εσωτερικό κενό, και να προσπαθούν να το καλύψουν αποστάροντας αυτές τις εικόνες οι οποίες είναι ψευδείς. Εγώ νομίζω ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να διαβάσετε το βιβλίο μου «Έρωτας αυτός ο διάγνωστος». Δεν το έχω για να σας το δείξω. Ξέρετε γιατί? Είχα ένα αντίτυπο δικό μου. Το πήρα, κάθισα και το διάβασα όλο όταν ήμουν στην Αθήνα. Το σημείωσα, έβαλα με στυλό, έγραψα πράγματα. Ήταν το τραπέζι γεμάτο έρωτες. Τελειώνω την ομιλία, βάζω το δικό μου τον έρωτα εκεί, μετά το χάσαμε. Δεν υπάρχει. Και πού έπαιγε να ρωτάς? Κάποιος τον πήρε. Είναι συλλεκτικό είδος. Μετά από 200 χρόνια θα πολύ. Ναι, είναι το αντίτυπο της Άγκλας Πετρίδου! που το έχει τσαλακώσει με το χέρι! Και έτσι δεν έχω αντίτυπο. Και έκλεισε και το ταμείο μετά. Και το Φρόιντ ήταν καλύτερος. Τι έκανε ο Φρόιντ? Που έχει μουσείο και έχει τα εκθέματα του. Και σένα το βιβλίο σου μετά από πάρα πολλά χρόνια θα είναι εκεί. Το άλλο είναι το ανέκδοτο με το ξέρει, το άλλο με το. Λοιπόν, και δεν έχω αντίτυπο. Και δεν μπορούσα να αγοράσω γιατί είχε εγκλήσει το ταμείο. Είπα θα μου στείλω από τον εκδοτικό. Τώρα να δούμε. Οπότε δεν έχω εδώ να σα δείξω το βιβλίο μου «Έρωτος αυτός ο αδιάγνωστος». Είναι ροζ. Είναι ροζ, είναι φούξια. Αλλά είναι πάρα πολύ καλή ιδέα αν κάποιο είναι μόνο του αυτέ τι μέρε και νιώθει ότι θέλει να κάνει κάτι εναλλακτικό του Αγίου Βαλεντίνου, να διαβάσει αυτό το βιβλίο, γιατί ακριβώ το βιβλίο μα είναι και προφητικό. Το βιβλίο μα, αγάπη. Να μου προφήτευσε. Είναι προφητικό. Έχει μέσα λέξει, έχει μέσα έναν κεφάλαιο το οποίο έχει τίτλο «Ερωτευμένο με το πρόσωπο είμαι τον έρωτα». Mm-hmm. Το οποίο είναι το θέμα όρο Λίμεραν που φέτο έχουμε εξηγήσει στο κανάλι. Δηλαδή, ήμασταν πολύ μπροστά εμεί εδώ πέρα. Η ομάδα Αριστονίκη, Θέκλα και εσύ, ήμασταν πάρα πολύ μπροστά. Ναι. Limited. Edition. Λοιπόν. Στο βιβλίο εκείνο αποδομείται ο έρωτας. Αποδομείται, τι αποδομείται? Φίλο και φτερό τον κάνεις. Παιδιά, δεν είμαι εναντίον του έρωτος σε καμία περίπτωση. Με ερωτευμένοι με το Λουάκι, με ερωτευμένοι με το κανάλι, πελατωνικά. Και δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να έχουμε έρωτα και αγάπη με ανταπόκριση, αλλά δεν είναι το υπέρτατο καταναλωτικό αγαθό, ούτε το υπέρτατο πνευματικό αγαθό. Το υπέρτατο πνευματικό αγαθό, κατά τη γνώμη μου, θα πεις και εσύ τη δικιά σου, είναι η αυτοπραγμάτωση. Πυραμίδα Αναγκών Μάσλου, πάνω-πάνω. Τι λες εσύ? Συμφωνώ απόλυτα. Το να τα βρεις με τον εαυτό σου. Θέλεις μια ολόκληρη ζωή. Όλα τα υπόλοιπα που σου συμβαίνουν, σαν να σε βοηθούν ή να σε δυσκολεύουν στο να τα βρεις με τον εαυτό σου. Οπότε είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ασχολείσαι με σένα και να σε ανακαλύπτεις και να σε μεγαλώσεις και να σε φροντίσεις και γενικότερα να σε αγαπήσεις κάθε πτυχή του εαυτού σου, και την πιο δύσκολη και την πιο εύκολη και την πιο σκοτεινή και την πιο φωτεινή. Ας το κάνουμε, ας είναι μια μέρα αυτό αγάπης. Λοιπόν, όχι ας είναι, αυτό για μένα είναι η ουσία του να βρει κανείς το δρόμο του. Γιατί αν δεν αγαπήσει τον εαυτό του, δεν μπορεί κανέναν άλλον να αγαπήσει. Οπότε σήμερα ο Βαλεντίνος μας είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Θέλω να κάνουμε δώρο στο Βαλεντίνο μας, τον εαυτό μας δηλαδή, να περάσουμε χρόνο μαζί του. Εάν έχουμε την οικονομική ευχαίρεια να τον πάρουμε σε ένα σπα, μας κάνουν ένα μασάζ. Αν έχουμε την οικονομική ευκαιρία. Αν δεν την έχουμε, θα γεμίσουμε την πανιέρα μας με νερό, να βάλουμε σε κέλαια, έλεος το λάδι το καλό,
να ξαπλώσουμε, να ακούσουμε ωραία μουσική που μας αρέσει, να δούμε μια ωραία ταινία, να βγάλουμε τον εαυτό μας έξω να πάει σε έναν ωραίο εστιατόριο. Εγώ στην Αθήνα ξέρεις τι έκανα. Σε ποιο εστιατόριο πήγε? Μην το πεις, θα κάνουμε διαφήμιση τζάμπα. Είμαι αυτιστική. Είμαι ελαφρώς αυτιστική. Αυτό πρέπει να το ξέρεις. Οπότε ανακάλυψα ένα εστιατόριο κοντά στο σπίτι που έμενα στο Κουκάκι το πρώτο βράδυ και πήγα τρεις βραδιές σε αυτό. Μετά όμως, η Πέλη Τσαουσάκη είναι μια κοπέλα, Πελητή είναι στο κανάλι, μου είχε στείλει ένα email, λέγομαι στο κοσμάρα μου και μου λέει, ξέρεις, έχουμε ένα εστιατόριο το οποίο είναι στη Βουλή Στάδε, μου πει τι. Νι 1935 Garten Roof, νομίζω, ένα λεπτό το βρω, σας πω. Και μου λέει η Πέλη, είσαι καλεσμένη μου, όποτε θέλεις να έρθεις. Εγώ της λέω, όλα καρδούλες. Ναι, όπως ξέρεις ότι ήρθε κόσμος, ήρθε κόσμος από τα νησιά, από την Κεφαλονιά, για να έρθουν για την παρουσίαση. Είμαι σίγουρη, κάθε φορά αυτό γίνεται. Μην ξεχνάς ότι στις υπόλοιπες παρουσιάσεις ήμουν και εγώ εκεί. Μόνο τώρα λείψα. Μήπως έχετε πιάσει ένα παράπονο από τη δόκτωρα? Δεν παράπονο, αυτοπαράπονο είναι. Ναι, είναι το V1935 Roof Garden Αθήνα. V1935 Roof Garden Αθήνα. Μάλιστα. Και το έχουμε υπόψη μας. Ναι, τώρα σου πω και πού ακριβώς είναι. Δεν το συζητώ ότι ήμουνα με την μητά και φάγαμε 17 ώρες να το βρούμε και περνούσαμε συνέχεια από μπροστά του. Λοιπόν, πού είναι το κόρη, πού είναι η διεύθυνση του? Στη Βουλή που είναι. Και έχει σημασία αυτό που σας λέω. Α, εδώ δαμε. Βουλής 29. Μάλιστα. Βουλής 29, Roof Garden, σε ξενοδοχειακό συγκρότημα, Αθήνα, 105-77, Ελλάδα. Είναι 0,4 χιλιόμετρα με πλάκα. Έχει σημασία, γιατί στο ισόγειο έχει ένα καφέ, το οποίο σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, τώρα θα ζηλέψει πάλι, να κάνουμε κάποια workshops εργαστήρια στην Αθήνα. Δεν θα τη φέρουμε γιατί θα παίρνει το Λαζάρο σχολείο, αλλά θα προετοιμάσει το υλικό. Θα κάνει όλη τη σκληρή δουλειά να προετοιμάσει το υλικό για αυτά τα εργαστήρια και θα τα παρουσιάσω εγώ. Λοιπόν, και πήγαμε εκεί στο Roof Garden, είναι V1935 Roof Garden. Και είχε τέλεια φαγητά. Α, Παναγία μου! Σοβαρά. Πάρα τέλεια. Και ξέρεις, κάθε φορά που τρώω τέλεια φαγητά, ξέρεις τι σκέφτομαι. Αν ήταν εδώ η Αριστονίκη, πραγματικά αυτό σκέφτομαι. Αν ήταν εδώ η Αριστονίκη, θα έκλεβε τη συνταγή. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ένα τιραμισού που μου έκανε η Πέλη. Αχ, τέλειο. Με στέβια. Αχα. Οργασμικό. Αυτή είναι μια μακαρονάδα, φαίνεται. Πώς τη λένε? Μαλιταριά. Όχι, κορή, εκείνη η πολύ γνωστή, όχι που ήταν σκα, η άλλη που είναι πολύ γνωστή. Μπολονές. Όχι, η άλλη, που τον είδε στον κύμα. Η άλλη που την κάνουμε αυγά Ιταλία, νομίζω την κάνουμε φρέσκα κρέμα. Α, ξέρω ποια λες, αλλά δεν την τρώει εκείνη. Ναι. Είναι πολύ λιπαρή. Λοιπόν, και επειδή εγώ, να, και πίτσες είχε και πολλές. Καρπονάρα. Καρπονάρα. Μπράβο αυτή. Και η Πέλη με ευχαριστήσει. Που φτιάξε καρπονάρα με μακαρόνια με φάκες. Αχα. Και εγώ έκλεβα από δίπλα από τη Κωνσταντίνα τη Βασιλάκη με τα μακαρόνια. Ήταν πολύ ωραία. Τι άλλο έφτιαξε? Και ωραίες σαλάτες και πολλά. Μάλιστα. Θα το επισκεφτούμε όταν θα έρθει. Α, κοίτα εδώ γλυκά. Πανακότες. Μια χαρά. Θα πάμε μαζί, κόρη. Θα πάμε. Να η Πέλη. Λοιπόν. Να κυρώσουν τις τετράμινες και να πάμε, αγάπη μου. On it. A woman on a mission. Μια γυναίκα σε αποστολή. Ζητάμε από τη νέα κυπριακή κυβέρνηση και τον νέο υπουργό παιδείας να καταργήσει τις τετράμινες εξετάσεις, γιατί έχετε μαμίσει τα παιδιά και τους γονείς τους. Και έχω χάσει εγώ τη φιλενάδα μου. Απαιτώ. Απαιτώ. Άκουσες, Λακή? Απαιτούμε. Τι αυτή η κατάσταση. Εγώ ξέρεις τι ανώδυνα πέρασα τα γυμνασιακά και ηλικιακά χρόνια των παιδιών μου.
Δεν είχα ιδέα ούτε πότε δίνανε εξετάσεις, τίποτα. Κοσμάρα μου. Θυμάσαι. Θυμάμαι. Ανησυχούσε αυτή για τα παιδιά μου. Να σε ρωτήσω κάτι, τα παιδιά μου τα κατάφεραν. Μια χαρά τα κατάφεραν. Παρόλο που δεν ανησυχούσα. Δεν ανησυχούσα. Αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα όταν ήταν τα παιδιά μου στο σχολείο ήταν αλλιώς. Δεν είχε τετράμινες εξετάσεις. Είχε μόνο τα διαγωνίσματα που έκανε ο καθηγητής με τους μαθητές του, τα οποία τα περισσότερα από αυτά ήταν προγραμματισμένα. Άρα ήξεραν οι μαθητές ότι θα έχουν και έδινα στο τέλος τις τελικές εξετάσεις και η πανκύπριση ήταν άλλες εξετάσεις. Α. Και πέρασαν και δύο εμένα στις πανκύπριες. Και πέρασαν και μια χαρά και πολύ καλές, πολύ καλές επιλογές. Ήταν μια έκπληξη. Γιατί κόρη, ήταν και οι δύο πάρα πολλά. Είναι και ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Η πρώτη επιλογή που έβαλαν πέρασαν. Ναι, αλλά θέλω να σου πω όμως ότι εμείς δεν είχαμε αυτό το άγχος, γιατί δεν είχαν τις τετράμινες εξετάσεις, οι οποίες είναι πανκύπριες οι τετράμινες και τα θέματα έρχονται πανκύπρια και οι βαθμοί. Είναι χειρότερο από πανκύπριες, γιατί ναι. Δεν έχει ούτε αναγωγή σε αυτό. Δεν έχει ούτε αναγωγή. Ναι. Τέλος πάντων. Φτά. Σήμερα που είναι το Αγίου Βαλεντίνου, πάρτε τον εαυτό σας σε ένα εστιατόριο. Τέλος πάντων, στο εστιατόριο Γκύπνο πήγαμε κόσμο. Ήταν η Τάνια Κουσμέτοκλου, ήταν η Πατσιοπούλενα με τον Χρήστο, ήταν η Μαριάννα Μητά, ήταν η Κωνσταντίνα Βασιλάκη, ήταν ο Ανδρέας Παπακλειοβούλου, ήταν η Ντορίτα Ιντζέμπε, ήταν η Μαρίνα Παπαγεωργίου, εμείς. Και φάγαμε πίτσες, φάγαμε σαλάτες, ωραίες μερόκες. Τις προηγούμενες νύχτες, επειδή μου παλαβεί, δεν είδα ότι ήταν κοντά στο σπίτι μου εκείνη με το μαγαζί της κοπέλας. Και ούτε κατάλαβα πως είναι δικό της το μαγαζί. Εγώ νομίζω θέλαμε. Μου λέει, έλα να σε κεράσω στο V1935 Ρουγκ Κάρτερ. Εγώ λέω, θέλω να πάμε να φάμε εκεί μαζί. Και εγώ είμαι αυτιστική, ήθελα να πάω να φω μόνη μου. Και βρήκα ένα εστιατόριο εκεί κοντά και πήγαινα κάθε μέρα στο εστιατόριο. Μόνη μου. Και παράγγελα ό,τι ήθελα. Και έλεγα, τι ωραίο πράγμα να κάθομαι εδώ μόνη μου και να τρώω μόνη μου. Και ωραία μουσική. Κρασί δεν ήπια γιατί είμαι επικίνδυνη με πίνω κρασιά. Μπορεί να έχω hangover την επομένη. Αυτό δεν ήπια. Επειδή είχα διαδουλειά. Έκανα μιλία στη Χένκελ. Αυτό δεν μας το πες. Πήγε πάρα πολύ καλά. Χτυπάει το τηλέφωνο σου. Δονείται. Λοιπόν, σήμερα που είναι το Αγίου Βαλεντίνου. Μπορεί να δονείτε μόνο το τηλέφωνο σας, αλλά δεν πειράζει. Μπορεί να μην δονείτε καν το τηλέφωνο σας. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει αν είμαστε single. Δεν πειράζει αν δεν κάνουμε σεξ ή έρωτα όπως θέλουν να το ονομάζουν κάποιοι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν πειράζει αν δεν έχουμε κάποιον. Μα δονείτε πολύ. Αν δεν έχουμε κάποιον να μας φέρει λουλούδια. Δεν είμαι καθόλου περίεργη. Ούτε ξέρω ποιος παίρνει. Ούτε ξέρεις ποιος δονεί. Λοιπόν. Δεν πειράζει. Α, έχεις και εσύ το ίδιο μαζί μου. Ποιο? Είναι αυτόν κορή. Έχεις και εσύ iPhone. Ναι. Η Οριστονίκη έχει iPhone. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Ξέρεις πως πήρα iPhone? Πήγα να αλλάξω το κινητό μου και δεν είχε άλλα κινητά. Εγώ ζήτησα το παλιό μου κινητό. Το είδα ακριβώς. Αλλά δεν το είχα. Άλλοι που δεν είναι αυτιστικοί. Και μου δώσαν αυτόν το κινητό. Είναι πολύ καλό το iPhone. Είναι πολύ καλό, αλλά το πρώτο εξάμενο ήθελα να το πετάξω από το μπαλκόνι. Δεν έχω και μπαλκόνι. Με έσπασαν τα νεύρα. Είναι πολύ διαφορετικό. Ναι, αλλά είναι ωραίο. Είναι ωραίο, εντάξει. Ό,τι του βάλει να κάνει το iPhone, κάνει το. Έκανε δουράκι το iPhone. Ενώ τα Android κάνουν παραπάνω πράγματα. Αλλά σε μου τα ραντεβού, επαρεξηγήθηκα με τόσον κόσμο. Εξήγουν τους ότι έναν εγώ που φταίω, δεν με πιστεύκαν. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι. Πού ήμασταν? Είναι το Αγίου Βαλεντίνου σήμερα, αλλά να σα πω, εσεί που είστε μόνοι σα έχετε ένα πρόβλημα, ότι δεν έχετε Βαλεντίνο. Αυτοί που έχουν Βαλεντίνο και Βαλεντίνο έχουν παραπάνω προβλήματα. Ακριβώς. Και κανεί. Κανεί. Και εκεί που είναι να κοπεί, α μείνει. Μια κυπριακή παροιμία, μείνει εκεί που θα τελειώσει κάτι, α τελειώσει. Αν τέλειωσε η σχέση, τέλειωσε στο καλό. Και άμα είναι κάτι να το πάθουμε, θα το πάθουμε. Άμα είναι να συμβεί, να συμβεί. Ενώ ότι life happens, η ζωή έχει κύκλους, έχει περιόδους που είμαστε μόνοι μας. Έχει περίοδους που είμαστε συντροφευμένοι, έχει περίοδους που είμαστε ερωτευμένοι, έχει περίοδους που δεν είμαστε ανέραστοι. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Όλα. Και αν είστε single, αυτή τη μέρα δώστε ευχαρίστηση στον εαυτό σας. Με πολλούς τρόπους. Να τον βγάλετε για φαγητό, να του δώσετε, να αγοράσετε κάτι ωραίο για εσάς, αν μπορείτε, να πάτε να κάνετε ένα μασάζ. Αυτοικανοποιηθείτε, κάντε πράγματα για εσάς. Στο αίμα!
Και αν είστε σε ζευγάρι, είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα για να τσακωθείτε. Μην τσακωθείτε, μην τσακωθείτε, μην τσακωθείτε. Δώστε χρόνο ένα στον άλλον και δεν είναι πάρετε δώρα σήμερα. Συμφωνώ. Δεν μου πήρε δώρο, δεν μου πήρε το ένα, δεν μου πήρε το άλλο. Α, για όλα. Αυτά. Anti-Valentine's, Anti-Valentine's 2023.